το συνάδελφο, καταρχάς το συνάδελφο επίκουρο καθηγητή Αθανάσιο Βιόνι, ο οποίος θα μας μιλήσει για το Settled and Sacred Landscapes of Cyprus, αποτελέσματα τέταρτης ερευνητικής περίοδου 2017. Καλημέρα και από μένα. Κωνσταντίνε, τι μπορούμε να κάνουμε για το κάτω μέρος του PowerPoint? Το αρχαιολογικό πρόγραμμα πεδίου και το θερινό σχολείο αρχαιολογίας, οικισμένα και ιερά τοπία της Κύπρου, Settled and Sacred Landscapes of Cyprus ή απλώς SESALAC, αποσκοπεί σε συστηματική διερεύνηση της αρχαιολογίας του τοπίου, της διαμόρφωσης και της εξέλιξης των οικισμένων και ιερών τόπων στο νησί σε διαχρονική οπτική, από τους προϊστορικούς έως και τους νεότερους χρόνους. Οι μέθοδοι διερεύνησης προέρχονται από ποικίλα επιστημονικά πεδία και συγκλίνουν στον ίδιο στόχο, τη διεπιστημονική και διαχρονική προσέγγιση του τοπίου και της κυπριακής κοινωνίας μέσα από μη καταστρεπτικές μεθόδους. Η εικόνα της πρώτης διαφάνειας παρουσιάζει με τρόπο εναλλακτικό την περίκλειστη κοιλάδα του ποταμού Ξερού στην επαρχία Λάρνακας, περιοχή στην οποία διεξάγουμε συστηματική αρχαιολογική έρευνα επιφανείας από το καλοκαίρι του 2014 σε στενή συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Την εικόνα δημιούργησε ο Χάρης Παρασκευά, μεταδιδακτορικός ερευνητής του προγράμματος SESALAC. Η εικόνα συνοψίζει κάποια μόνο από τα ευρήματα της έρευνας πεδίου. Μεγάλες και μικρές οικιστικές θέσεις και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την έκταση της περιοχής μας όλων των περιόδων, από τη μέση χαλκολιθική περίοδο μέχρι το 1974, καθώς και μνημεία όπως ο Βυζαντινός Ναός της Κοφίνου και ο Μεσαιωνικός Πύργος στην Αλαμινό. Η έρευνά μας, την οποία συντονίζει ο Μιλών με τη συνεργασία, σε συνεργασία με τον Γιώργο Παπαντονίου και την Τόρια Νικολάου των Πανεπιστημίων Βόνης και Μάινς αντίστοιχα, ξεκίνησε το 2014 με κεντρική περιοχή έρευνα στην περιφέρεια των σημερινών οικισμών Κοφίνου, Αγίου Θεοδόρου, Αλαμινού και Μενογείων στην επαρχία Λάρνακας. Στη διάρκεια των τεσσάρων πρώτων περιόδων έρευνας και μελέτης, το πρόγραμμα πεδίου και το θερινό σχολείο αρχαιολογίας SESALAC χρηματοδοτήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος του από το κονδύλι των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ συμπληρωματικές χορηγίες κερδίθηκαν από το Κέντρο Βυζαντινών Σπουδών Dumbarton Oaks στην Washington, το Irish Research Council και το πρόγραμμα Archaeology of Pre-Modern Economies του Πανεπιστημίου της Βόνης.
Η αρχαιολογική έρευνα πεδίου και το θερινό σχολείο αρχαιολογίας στην προαναφερθήσα περιοχή εντάσσονται στις δραστηριότητες του εργαστηρίου Artifact and Landscape Studies Laboratory ή αλλιώς Artlands Lab, το οποίο συντονίζω από το 2010. Το ανθρώπινο δυναμικό της ομάδας του Artlands, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας εργάζεται μαζί μας στο πλαίσιο του προγράμματος πεδίου SESALAC, αποτελείται από αποφύτους του τμήματός μας και μεταδιδακτορικούς ερευνητές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, νέους υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Κύπρου και άλλους ειδικούς, οι οποίοι σταδιακά ενσωματώθηκαν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσα από ερευνητικές συνεργασίες. Η ομάδα έρευνας πεδίου του προγράμματος SESALAC κέρδισε πέρσι δύο μεταδιδακτορικούς ερευνητές. Το Χάρη Παρασκευά και την Αγκάτα Ντόπος. Ο Χάρης, ο οποίος θα παρουσιάσει στη σημερινή ημερίδα κάποιες από τις εργασίες του στο πλαίσιο του μεταδιδακτορικού του προγράμματος, διανύει φέτος το δεύτερο έτος της μεταδιδακτορικής του έρευνας. Η Αγκάτα, η οποία έγινε μητέρα πριν από δύο μήνες, συνεχίζει τη συστηματική μελέτη του κεραμικού υλικού των ελληνιστικών, ρωμαϊκών και πρώιμων βυζαντινών χρόνων από την έρευνα πεδίου. Ευελπιστούμε ότι το 2018 η ομάδα μας θα επανδρωθεί με τέσσερις νέους μεταδιδακτορικούς ερευνητές μέσω μίας υποτροφίας από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, δύο από Πανεπιστήμια της Βρετανίας και μίας από την Ενότητα Excellence των Προγραμμάτων Restart του Ιδρύματος Πρόωθησης Έρευνας. Αναμένουμε τα αποτελέσματα. Έχοντας ως στόχο τη διερεύνηση της οικιστικής εξέλιξης, της χρήσης της γης και της ανθρώπινης επέμβασης στα αγροτικά περιβάλλοντα της Κύπρου, υιοθετώντας σύγχρονες προσεγγίσεις στην αρχαιολογία, όπως την εκ των κάτω προς τα πάνω, η bottom-up approach, η ανέπαφη από τη σύγχρονη εξέλιξη περιοχή της ερευνάς μας προσφέρεται προκειμένου να αναγνωρίσουμε και να αναγνώσουμε τον τρόπο ζωής και τη συμπεριφορά των Κυπρίων διαχρονικά. Η μεθοδολογία του SESALAC παρουσιάστηκε εκτενώς κατά την πρώτη και δεύτερη ετήσια ημερίδα της ΕΜΑ το 2016 και 2017. Πολύ σύντομα θυμίζω ότι η συστηματική καταμέτρηση αρχαιολογικού υλικού στην επιφάνεια του εδάφους μέσω ομάδας αρχαιολόγων περιπατητών πραγματοποιείται με τη χρήση χειρομετρητών, ενώ τα δεδομένα καταγράφονται την ίδια στιγμή και κατά τη διάρκεια του συστηματικού περιπάτου με τη χρήση φορητών υπολογιστών χειρός σε γεωαναφερμένο χάρτη της περιοχής και ηλεκτρονικό έντυπο στο λογισμικό ArcPad. Με τη βοήθεια πτυτικού μέσου και differential GPS ξεκίνησε το 2015 η δημιουργία του ψηφιακού μοντέλου εδάφους υψηλής ευκρίνειας της περιοχής διερεύνησης για την όσο το δυνατό πιο αξιόπιστη και λεπτομερή τεκμηρίωση του χώρου, των αρχαιολογικών θέσεων, των μνημείων και της διασποράς της κεραμικής στην επιφάνεια του εδάφους. Η περίοδος έρευνας πεδίου διήρκεσε 4 εβδομάδες τον Ιούλιο του 2017. Επιτεύχθηκε η ολοκλήρωση σημαντικών εργασιών, όπως η αεροφωτογράφηση ολόκληρης της περιοχής διερεύνησης, η καταγραφή πληροφοριών σε όλα τα transects, τις ζώνες συστηματικής διερεύνησης δηλαδή, και η συνέχιση της μελέτης αρχαιολογικού υλικού επιφανείας. Πιο συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε η χρονοβόρα αεροφωτογράφηση ολόκληρης της περιοχής διερεύνησης με τη χρήση πτυτικού μέσου από το συνεργάτη μας Βασίλη Τρίγκα και τη συμμετοχή φοιτητών μας όπως η Εύη Ψιλογέννη και ο Πάνος Θεοδούλου. Η επεξεργασία των φωτογραφιών για τη δημιουργία του ψηφιακού μοντέλου εδάφους βρίσκεται σε εξέλιξη. Η όσο το δυνατόν ακριβέστερη ψηφιακή τεκμηρίωση τοπογραφικών και αρχαιολογικών δεδομένων αποτελεί πλέον μία από τις κύριες τεχνικές μεθόδους κάθε αρχαιολογικού προγράμματος. Για πρώτη φορά στο πεδίο της αρχαιολογικής έρευνας επιφανείας επιχειρείται η δημιουργία λεπτομερούς και αυτόνομου ψηφιακού μοντέλου εδάφους για την αρχαιολογική τεκμηρίωση και τη διεξαγωγή χωρικών αναλύσεων στην υποδιερεύνηση περιοχή, όπως η ανάλυση οπτικού πανοράματος και η ανάλυση επιφάνειας κόστους στα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών. Πρόκειται για σημαντικό εγχείρημα δεδομένου ότι η συνολική έκταση της περιοχής έρευνας στην κοιλάδα του Ξερού ξεπερνάει τα 2.500 hectares με σημαντικές μεθοδολογικές προεκτάσεις, τις οποίες σκοπεύουμε να εξερευνήσουμε περαιτέρω με τον συνεργάτη μας Βασίλη Τρίγκα. Εξίσου σημαντική υπήρξε η ολοκλήρωση της συστηματικής αρχαιολογικής διερεύνησης της περιοχής μας τον Ιούλιο του 2017. Η λεγόμενη διάδρομη διερεύνησης, οι transects, οι οποίοι σημειώνονται στη διαφάνεια, πλάτους 150 μέτρων με κατεύθυνση από βορρά προς νότο και σε απόσταση 150 μέτρων η μία από την άλλη, περπατήθηκαν συστηματικά από ομάδα φοιτητών του τμήματός μας, παρά τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και την υγρασία των δύο πρώτων εβδομάδων του Ιουλίου. Με τον τρόπο αυτόν ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση γνωστών και νέων αρχαιολογικών θέσεων όλων των περιόδων στην περιοχή, με σημαντικά πορίσματα σχετικά με την ανθρώπινη δραστηριότητα διαχρονικά, όπως θα δούμε συνοπτικά στη συνέχεια. Ο Χάρης Παρασκευά και η Αγκάτα Ντόπος συνέχισαν στο πλαίσιο των μεταδιδακτορικών τους υποτροφιών από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ίδρυμα Λεβέντη τη συστηματική μελέτη της κεραμικής των προϊστορικών, ελληνιστικών, ρωμαϊκών και πρωτοβυζαντινών χρόνων και την πλήρη αποδελτίωσή τους στη βάση δεδομένων Simplex. Το υλικό το οποίο συλλέξαμε το 2015 και 2017 έχει μελετηθεί σχεδόν στο σύνολό του, ενώ η μελέτη του υλικού του 2016 βρίσκεται σε εξέλιξη.
Με τη συμβολή της Άννας Γεωργιάδου, ειδική στην κυπριακή κεραμική της εποχής του Σιδήρου, συμπληρώθηκε το 2017 η αξιολόγηση του υλικού της περίοδου. Παράλληλα, οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στην αναγνώριση και αποδελτίωση κεραμικών ευρημάτων όλων των περιόδων, πλάι σε ειδικούς κεραμολόγους. Η εκπαίδευση των φοιτητών στο πεδίο και το εργαστήριο συνεχιζόταν αργά το απόγευμα με διαλέξεις από μέλη της ερευνητικής μας ομάδας για τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις της αρχαιολογίας του τοπίου, τη χρήση βάσεων δεδομένων, την ερμηνεία της κεραμικής, την αρχιτεκτονική και το συμβολισμό των μνημείων και τη διαμόρφωση αίρων τοπίων πίσω στη βάση μας, στο γειτονικό χωριό της Χειροκητίας. Όπως ανέφερα στην περσινή μας ημερίδα, η μεγαλύτερη συγκέντρωση αρχαιολογικού υλικού εντοπίστηκε και καταγράφηκε περιμετρικά του Βυζαντινού Ναού της Παναγίας στην Κοφίνου, στο κέντρο της περιοχής έρευνας του προγραμματός μας. Η μεγάλη αυτή κυστική θέση 13 περίπου εκταρίων, με αδιάκοπη διάρκεια χρήσης από την κυπροαρχαϊκή τουλάχιστον περίοδο ως και το τέλος των Οθωμανικών χρόνων, αποτελεί αρχαιολογικό φαινόμενο εντυπωσιακό, δεδομένου ότι δεν πρόκειται για μια αστική, αλλά για μια αγροτική θέση. Η συγκέντρωση αρχαιολογικού υλικού στην επιφάνεια και η κατανομή του στις ζώνες διερεύνησης, όπως καταγράφηκαν κατά τις έρευνες πεδίου από το 2015 έως και το 2017, παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Η θέση Αλαμινός Ζορζάκης αποτελεί την προημότερη οικιστική θέση στην περιοχή μας, η οποία χρονολογείται, σύμφωνα με το Χάρη Παρασκευά, στη μέση χαλκολιθική περίοδο και βρίσκεται στη στενή είσοδο προς την ανοιχτή κοιλάδα της Αλαμινού. Τα κατάλοιπα εδαπέδου οικίας της μέσης χαλκολιθικής περίοδου στη θέση προφανώς αποκάλυψε πρόσφατα εξκαφέας εντός του οικοπαίδου νεόδμητης οικίας. Αντίστοιχες θέσεις της περίοδου έχουν ανασκαφεί αλλού στην Κύπρο, όπως στην Κισόν Εργαμοσφύλια, ενώ σύμφωνα με το Χάρη Παρασκευά η θέση Αλαμινός Ζορζάκης αποτελεί την ανατολικότερη μέχρι σήμερα γνωστή θέση της περίοδου στο νησί. Κατάλοιπα ανθρώπινης δραστηριότητας στην ευρύτερη κοιλάδα του Ξερού της πρώιμης και μέσης εποχής του Χαλκού εντοπίστηκαν νοτιότερα και ανατολικά του μεσαιωνικού πύργου της Αλαμινού στη θέση Αλαμινός Κάμπος. Μέρος της τεράστιας αυτής οικιστικής θέσης, στο ανατολικότερο άκρο της, ανασκάφηκε στο παρελθόν από τον Γιώργο Γεωργίου εκ μέρους του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Παράλληλα, μικρές δορυφορικές συγκεντρώσεις υλικού της ίδιας περίοδου εντοπίζονται βορειότερα στην κοιλάδα και κατά μήκος του Ξερού. Η ανθρώπινη κοινότητα της περιοχής μας φαίνεται να μετακινείται στη θέση γύρω από το μεταγενέστερο Βυζαντινό Ναό της Κοφίνου στο κέντρο της κοιλάδας κατά την κυπροαρχαϊκή περίοδο. Η διασπορά της κεραμικής, πέρα από την προφανή συγκέντρωση στη θέση της Κοφίνου, έχει ενδιαφέρον καθώς εκτείνεται σε όλη την ευρύτερη περιοχή, σε μικρές, πυκνές ή αραιότερες συγκεντρώσεις και αποτελείται σε μεγάλο ποσοστό από αποθηκευτικά αγγεία και αμφορείς. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η κεραμική της περίοδου, η οποία σύμφωνα με την Άννα Γεωργιάδου αναγνωρίζεται ως παραγωγή εργαστηρίων που ανήκαν στη σφαίρα επιρροής της Αμαθούντας. Αυτό βεβαίως δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με τη γεωγραφική σφαίρα επιρροής του βασιλείου της Αμαθούντας, την επικοινωνία μεταξύ κέντρων και περιφέρειας ή, αν θέλετε, τα κατά προσέγγιση γεωγραφικά όρια μεταξύ διαφορετικών πόλεων βασιλείων στην ευρύτερη περιοχή. Εάν θεωρήσουμε την προέλευση της κεραμικής ως δείκτη γεωγραφικής και πολιτικής οικονομίας, τότε μάλλον θα πρέπει να μετακινήσουμε τα όρια της Αμαθούντας από τον ποταμό Πεντάσχηνο, όπως μέχρι σήμερα εικάζεται ότι εκτινόταν, ανατολικότερα, ενδεχομένως ως το κοντινό μας Σταυροβούνι. Σαφώς δεν είμαι ειδικός στην περίοδο και το θέμα είναι υποδιερεύνηση. Κάποιες πρώτες σκέψεις και συμπεράσματα θα παρουσιαστούν σε ειδική συνεδρία από τον συνεργάτη Γιώργο Παπαντονίου στο 19ο Διεθνές Συνέδριο Κλασικής Αρχαιολογίας στη Βόνη τον ερχόμενο Μάιο. Η κεντρικότητα της θέσης στην Κοφίνου διατηρείται κατά τους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους και η ανθρώπινη δραστηριότητα στην κοιλάδα του Ξερού συνεχίζεται διάκοπα, αν και η διασπορά του αρχαιολογικού υλικού είναι εμφανώς αραιότερη και ελαφρώς μειωμένη ποσοτικά. Παρ' όλα αυτά, η εικόνα αυτή ενδέχεται να αλλάξει κατά την επερχόμενη περίοδο μελέτης του υλικού από το νότιο τμήμα της κοιλάδας, υλικό το οποίο περισυλλέγει το 2016 και η μελέτη του βρίσκεται σε εξέλιξη. Το βέβαιο είναι ότι η Κοφίνου ανακτά τη δυναμική της κατά την ύστερη αρχαιότητα η πρώιμη Βυζαντινή περίοδο, όπως παρατηρείται τόσο σε άλλες περιοχές της Κύπρου όσο και της Ανατολικής Μεσογείου. Η σημαντικότητα της θέσης της Κοφίνου κατά την περίοδο αυτή και στη διάρκεια του Βυζαντινού Μεσαίωνα και των χρόνων της Λατινοκρατίας παρουσιάστηκε και αναλύθηκε εκτενώς πριν από ένα μήνα σε δημόσια διάλεξή μου στο πλαίσιο της αξιολόγησής μου για ανέλυξη, γι' αυτό και δεν θα αναφερθώ στις μεταγενέστερες περιόδους στην παρούσα ανακοίνωση. Σημειώνω μόνον ότι την κεντρικότητα της οικιστικής αυτής θέσης επιβεβαιώνουν τόσο η ανάλυση οπτικού πανοράματος, όσο και η ανάλυση επιφάνειας κόστους των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.
Επιβεβαιώνεται λοιπόν, όπως σε κάθε προβιομηχανική κοινωνία, ότι η απόσταση από το κέντρο στην περιφέρεια του οικιστικού κελύφους της περιοχής διερεύνησης και ταυτόχρονα η απόσταση από τη βάση της πλειοψηφίας του πληθυσμού στην μακρινότερη άκρη των καλλιεργήσιμων εκτάσεων δεν ξεπερνά τα 40 λεπτά της ώρας. Το σπουδαιότερο έβριμα της περίοδου του 2017 υπήρξε η ανακάλυψη εργαστηρίου κεραμικής των πρώιμων Βυζαντινών χρόνων στα βορειοανατολικά της περιοχής μας και λίγες δεκάδες μέτρα από τον Ξερό, μέσα από την πυκνή συγκέντρωση σκάρτων και θραυσμάτων αποτυχημένων αγγείων σε μια έκταση 9 εκταρίων. Το ενδιαφέρον είναι ότι το εργαστήριο παρήγαγε χονδροειδή κεραμική για κάθε χρήση, από κεραμίδες μέχρι σωλήνες ίδρευσης, αποθηκευτικά πιθάρια, δοχεία μεταφοράς μικρών αποστάσεων, επιτραπέζιες κανάτες και λεκάνες. Η θέση αποτελεί μοναδικό έβριμα της περίοδου στην Κύπρο και ευελπιστούμε να συνεχίσουμε την έρευνα σχετικά με τη γεωφυσική αρχικά με τη γεωφυσική διασκόπηση του χώρου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών στην Κρήτη και στη συνέχεια με ένα σκαφί. Τα προϊόντα του εργαστηρίου προωθούνταν σε ολόκληρη την κοιλάδα του Ξερού, ενώ απομένει να διερευνήσουμε το κατά πόσο η διακίνηση επεκτηνόταν στο υπόλοιπο νησί. Χημικές αναλύσεις αριθμού δειγμάτων από τη θέση του εργαστηρίου με τη χρήση φορητού XRF από το μεταδιδακτορικό ερευνητή Ανδρέα Χαραλάμπους καταδεικνύει τη διακριτή χημική ταυτότητα του πυλού της κεραμικής αυτής σε σχέση με δείγματα μεταγενέστερων αιώνων, ενώ παράλληλα η ανάλυση δειγμάτων προγενέστερων περιόδων που βρίσκεται σε εξέλιξη αναμένεται να μας διαφωτίσει περαιτέρω σε σχέση με το σύστημα παραγωγής, διακίνησης και κατανάλωσης στο κομβικό αυτό σημείο του νησιού και πέρα από αυτό, από τη μεσολιθική περίοδο μέχρι και το τέλος των Οθωμανικών χρόνων. Η αρχαιολογική έρευνα επιφανείας στηρίζεται στο μεγαλύτερο μέρος στα κεραμικά θραύσματα τα οποία αντιπροσωπεύουν διαφορετικές χρήσεις σε διαφορετικές περιόδους. Ταυτόχρονα, η πρόσληψη του τοπίου ως χώρου διαφορετικών δράσεων των ανθρωπίνων κοινοτήτων, τα περιβαλλοντικά δεδομένα, τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, η χρήση σύγχρονου τεχνικού εξοπλισμού στο πεδίο και άλλα μέσα και πηγές συνεργάζονται και συγκλίνουν στον ίδιο στόχο: τη διεπιστημονική και διαχρονική προσέγγιση του τοπίου και της κυπριακής κοινωνίας και τη συγγραφή της ιστορίας του χώρου. Η καταγραφή και μελέτη των ταπεινών κεραμικών ευρημάτων, παρόλα αυτά, αποτελεί τον πυρήνα της αρχαιολογικής εργασίας μας. Εύχομαι οι φοιτητές μας, οι οποίοι με μεγάλο ενθουσιασμό και σκληρή δουλειά συμβάλλουν στη μελέτη των τοπίων της Κύπρου και εκπαιδεύονται μέσα από αυτήν, να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της μελέτης των ταπεινών ευρημάτων. Όπως ανέφερα και σε προηγούμενη ημερίδα μας, οι περισσότεροι από τους φοιτητές μας αποτελούν φυσικά ταλέντα σε αυτήν την κατεύθυνση. Το ταλέντο όμως χρειάζεται καλλιέργεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ. Υπάρχουν ερωτήσεις για τον κύριο Βιόνι.